Στον δρόμο κατέβηκαν εκατοντάδες Θεσσαλονικείς, ωστόσο αυτή τη φορά για καλό σκοπό. Οι πολίτες βρέθηκαν στην οδό Αλεξάνδρου Σβόλου για τέταρτη χρονιά προκειμένου να γιορτάσουν την πιο μεγάλη εθελοντική υπαίθρια γιορτή της πόλης, το Δείπνο της Άνοιξης. Ένα τεράστιο τραπέζι δεκάδων μέτρων είχε στηθεί από νωρίς, ενώ εκατοντάδες περίοικοι και επισκέπτες βρέθηκαν στον δρόμο και έφαγαν, χόρεψαν και τραγούδησαν. Πολύ ωραία η πρωτοβουλία με φαίνεται. Πάρα πολύ ωραία. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε λίγο αποξενωμένοι συνήθως, ενώ τώρα αυτό σμίγει τις παρέες, ας πούμε, μέσα στο ίδιο σπίτι, στην ίδια πολυκατοικία. Γνωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, δεν είναι αποξενωμένοι. Έχει λίγους μήνες που μετακόμισα. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είμαι χρόνια εργαζόμενη στο κέντρο, αλλά τώρα και ως κάτοικος κέντρου το απολαμβάνω όσο τίποτα. Είναι μια πρωτοβουλία των κατοίκων εδώ της περιοχής που γίνεται για τέταρτη χρονιά και νομίζω ότι θα βρει μιμητές και σε άλλες γειτονιές. Η γειτονιά μας είναι από τις πιο όμορφες του κέντρου. Είστε όλοι καλεσμένοι, σας περιμένουμε, μαγειρέψαμε, πάρα πολύ ωραία φαγητά και όσοι δεν έρθετε θα χάσετε. Με κύριο σύνθημα όλη η γειτονιά στο πόδι, η Σβόλου μετατράπηκε σε έναν πολύχρωμο δρόμο δίχως αυτοκίνητα, στολισμένο με μπαλόνια και με πάμπολα χαμόγελα σε μια γειτονιά που αγκάλιασε τα παιδιά της και μη. Πλήθος κόσμου και από τη γειτονιά γνώριμε σε προσωπικότητες φάτσες έχουν κατέβει, μοιράζονται το φαγητό τους. Παράλληλα απολαμβάνουν τη μουσική που έχουμε κανονίσει για τη σημερινή βραδιά. Πριν από λίγο ξεκίνησε το επίσημα το Δείπνο της Άνοιξης. Όλη την μέρα τρέχανε παράλληλες εκδηλώσεις όπως οι προβολές με κινουμένων σχεδίων για τα παιδιά της γειτονιάς και όχι μόνο. Το Δείπνο της Άνοιξης αποτελεί μια δημιουργική παρέμβαση στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ένα φεστιβάλ, θα μπορούσαμε να πούμε, κοινότητας, όπου θα θέλαμε πάρα πολύ να μεταδοθεί και στις υπόλοιπες γειτονιές. Αυτό το συλλογικό δρόμενο να το υιοθετήσει η Θεσσαλονίκη πλέον, να ανεβάσουμε την κλίμακα. Έχει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και μαζεύονται πολλοί εδώ πέρα για αυτό το γεγονός. Εσύ συμμετείχες εδώ, έφτιαξες τίποτα, βοήθησες? Ναι. Μαγείρεψες τίποτα? Όχι. Τι έφτιαξες? Μπλουζάκια. Είμαστε επισκέπτες. Είστε επισκέπτες. Ναι. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό που γίνεται εδώ σήμερα πολύ για ωραίο. Τέταρτη χρονιά? Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Ανοίγεις την πόρτα σου και βγαίνεις στην αυλή. Εδώ δεν υπάρχει αυλή, είναι πόλη. Οπότε ανοίγεις τον δρόμο και βγαίνεις στον δρόμο και τον γλεντάς, λες και είσαι στο χωριό. Αυτό πάρα πολύ μ' αρέσει. Υπάρχει σύσφυξη σχέσεων δηλαδή στους ανθρώπους και υπάρχει και ένα αίσθημα γειτονιάς. Ακριβώς. Και εμείς το νιώθουμε πιο γειτονιά από την Τούμπα που μένουμε. Εκτός από τα τραπέζια που έχουμε στήσει και που θα φάμε και θα πιούμε και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία όλοι μαζί, παρέα με τη γειτονιά, έχουμε και ένα μουσικό σχήμα, κάποια μουσικά όργανα και χοροδία, όπου θα πούμε κάποια τραγούδια. Στόχος της εθελοντικής αυτής πρωτοβουλίας που είχε τεράστια επιτυχία ήταν η γνωριμία και η σύσφυξη των σχέσεων των κατοίκων και η τόνωση του αισθήματος της γειτονιάς που έχει χαθεί από τις μεγαλοπόλεις.